Κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε της ΔΗΜΑΡ, αγαπητέ κύριε Φραγκίδη, αγαπητοί συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδροι των επιμελητηρίων, αγαπητό Προεδρείο, καταρχήν να συγχαρώ ως πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος για την πρωτοβουλία των δύο επιμελητήρια, το επιμελητήριο Αρκαδίας και το επιμελητήριο της Αθήνας, το επαγγελματικό, για αυτή την ημερίδα με θέμα το μέλλον και η βιωσιμότητα των ελληνικών επιμελητηρίων. Στο πλαίσιο των μνημονιακών της υποχρεώσεων, και εδώ επιτρέψτε μου να βάλω ένα μεγάλο ερωτηματικό, αν ήταν μνημονιακή υποχρέωση ή όχι, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει ήδη την πρόθεσή της να καταργήσει το υποχρεωτικό χαρακτήρα της εγγραφής των επιχειρήσεων στα οικία επιμελητήρια. Η εκδήλωση της πρόθεσης αυτής είναι αποτυπωμένη τόσο στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου του 2013, όσο και στο άρθρο 48 του νόμου 4111 του 2013. Αυτή η θεσμική πρωτοβουλία εκ μέρους της κυβέρνησης δηλώνει αφενός την πλημελή γνώση του θεσμού των επιμελητηρίων και αφετέρου μια κοντόφθαλμη ιδεολογική αιμονή σε πολιτικές απορρίθμισης της ίδιας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν το επιχείρημα υπέρ της άρσης της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα οικία επιμελητήρια θεμελιώνεται με την αναφορά στη μείωση του κόστους διοικητικού, οικονομικού, που επομίζονται οι επιχειρήσεις κάθε έτος εξαιτίας αυτής της υποχρεωτικής εγγραφής, τότε το επιχείρημα αυτό εμφανίζεται όπως είναι, δηλαδή εξαιρετικά αδύναμο. Και τούτο επειδή μέχρι σήμερα η κυβερνητική πολιτική ελάχιστα πράγματα έχει θεσμοθετήσει και υλοποιήσει προκειμένου να μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα το ενεργειακό κόστος, την υπερφορολόγηση, το κόστος χρήματος και άλλα. Κατά την άποψή μας, η άρση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα οικία επιμελητήρια όχι μόνο δεν διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αντίθετα θέτει μία σειρά από εμπόδια. Και τούτο επειδή δεν υπάρχει πρόνοια για την κάλυψη του θεσμικού και ιδιαίτερα του ρυθμιστικού κενού που με μαθηματική ακρίβεια θα προκύψει από την ενδεχόμενη κατάργηση της υποχρεωτικότητας. Η εισαγωγή του θεσμού των επιμελητηρίων στην Ελλάδα και μάλιστα υπό τη νομική προσωπικότητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αποτελεί, συναδέλφες και συνάδελφοι, δάνειο από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, στις οποίες τα επιμελητήρια θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να λειτουργήσουν ως επίσημοι σύμβουλοι των κυβερνήσεων σε ζητήματα που αναφέρονται στη λειτουργία των επιχειρήσεων μελών τους. Επομένως, τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις των επιχειρηματιών, αλλά σύμβουλοι των κυβερνήσεων. Η λειτουργία τους δεν σχετίζεται ούτε ισοδυναμεί με την εκπροσώπηση επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά με την παροχή πρόσφορων πληροφοριών στις κυβερνήσεις, καθώς και με την παροχή συναφών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέλη τους. Τα επιμελητήρια από την ίδια τη σύστασή τους είναι φορείς μιας δημόσιας ρυθμιστικής λειτουργίας και με αυτό ακριβώς το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της λειτουργίας συνάγεται και η υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων, αφού μέσω αυτής της εγγραφής οι επιχειρήσεις αναγνωρίζονται από την πολιτεία ως επιχειρήσεις νόμιμες και όχι ως επιχειρήσεις πειρατικές. Επομένως, η άρση αυτής της υποχρεωτικότητας ισοδυναμεί με χώρηση. Σε ποιους άραγε? Μιας ακόμα δημόσιας λειτουργίας. Έναντι αυτής της δυτής λειτουργίας θεσμοθετήθηκε και έχει επί μακρόν παγιωθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων με την καταβολή ετήσιου και εν πάση περιπτώσει ανταποδοτικού τέλους εγγραφής. Στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πολιτική αρχικά διαχείρισης και κατόπιν εξόδου από την κρίση, η αναβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων είναι ουσιαστική, γιατί τα επιμελητήρια καλούνται να διαμαρτύρουν σημείο αναφοράς για αυτή τη δυτή δημόσια λειτουργία που από τη σύστασή τους επιτελούν. Πρώτον, ως επίσημη σύμβουλη της κυβέρνησης και γενικότερα της πολιτείας, και δεύτερον, ως φορείς παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέλη τους.
ξεκινώντας από την πτυχή της λειτουργίας των επιμελητηρίων ως θεσμικών και θεσμοθετημένων συμβούλων της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι τα επιμελητήρια με βάση την πληροφόρηση που συλλέγουν μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη γνώση στην κυβέρνηση σχετικά με τα επιμέρους πεδία παρέμβασης της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό που χρειάζεται είναι συστηματοποίηση των δεδομένων που είναι κατεγραμμένα στα Μητρώα, αλλά και ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ΓΕΝΗ σε αυτά τα Μητρώα. Αυτή η αναβάθμιση αποκτά επίγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι σήμερα δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσες επιχειρήσεις λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης δεν γνωρίζουμε παρά ελάχιστα σχετικά με τη διάδροση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γνώσεις που όπως αντιλαμβάνεστε είναι απαραίτητες τόσο για το σχεδιασμό ενός ρυθμιστικού πλαισίου, όσο και την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής εν γέννη. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή τα επιμελητήρια γνωρίζουμε όχι, από τα επιμελητήρια γνωρίζουμε όχι μόνο τις ροές των επιχειρήσεων, ανοίγματα και κλεισίματα, αλλά και πληροφορίες σχετικά με το τι είδους επιχειρήσεις ανοίγουν, τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τη νομική τους μορφή και άλλα. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να συστηματοποιηθεί και να αξιοποιηθεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Εκτός όμως από σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα επιμελητήρια κατά την άσκηση της δημόσιας λειτουργίας τους, και το τονίζω, της δημόσιας λειτουργίας τους, καλούνται να παρέχουν χρήσιμες και συχνά κέρια σημασίας υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μέλη τους. Με άλλα λόγια είναι ή οφείλουν να είναι και αξιόπιστοι σύμβουλοι και αρρωγοί στις επιχειρήσεις που είναι μέλη τους και σύμβουλοι της πολιτείας. Και εδώ να κάνω μια παρατήρηση στην τοποθέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη. Όντως αυτό που λέγεται, που είπατε, λέγεται. Αλλά το ίδιο αντιμετώπιζαν οι μεμονωμένοι και όχι θεσμικοί τη μείωση του κατώτατου μισθού από 5,86 σε 5,86 από 7,51, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει αγοραστική δύναμη και να συνεχίζει η πτώση της οικονομίας της χώρας. Γιατί ο καθένας εκφράζει την άποψη την προσωπική και της επιχείρησής του. Και αυτό είναι το τραγικό. Οι συλλογικοί φορείς, είτε αυτοί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είτε είναι επιμελητήρια, εκφράζουν το σύνολο λαμβάνοντας υπόψη και τις επιχειρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που θα έχουν οι παρεμβάσεις για την εθνική οικονομία. Και στο σημείο αυτό αναδεικνύεται με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό η ανταποδοτικότητα των τελών που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στα επιμελητήρια. Από θεσμική άποψη, η αναβάθμιση αυτής της λειτουργίας των επιμελητηρίων μπορεί να συμβάλλει στην αποσυγκέντρωση ως προς τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και κατ' επέκταση σε μείωση του κόστους κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η μείωση αυτού του κόστους είναι ήδη εμφανής με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μιας τάσης για την είδηση των επιχειρήσεων. Μπορεί μάλιστα αυτό το κόστος να μειωθεί ακόμα περισσότερο με τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου θεσμοθέτηση εντός του πλαισίου των επιμελητηρίων κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά τον πρότυπο των ΚΕΠ. Τέλος, τα επιμελητήρια μπορούν να προχωρήσουν τη διαμόρφωση υποδομών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, στις στάδες επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και άλλα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δύσκολη αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας. Άλλωστε, στη μετακρίσιμη εποχή, ποιος άλλος φορέας μπορεί να υλοποιήσει ή να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη, εάν αυτό υπάρξει? Αυτό το λάβετε σοβαρά υπόψη, κύριε Υπουργέ? Όχι, πιστεύετε, το Εθνικό Στρατηγικό θέλουμε. Εθνικό Στρατηγικό, γιατί η χώρα περνάει 6 χρόνια ύφεση, 4 χρόνια μνημονίων και Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη δεν υπάρχει και δεν έχετε διαβουλευτεί ως κυβέρνηση, και συγγνώμη για τον τόνο, δεν έχετε διαβουλευτεί με τους φορείς των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων για αυτό το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Πρέπει να καλέσετε άμεσα τους παραγωγικούς φορείς της χώρας σε μια συζήτηση για Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και όχι προεκλογικά Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τον τουρισμό και μόνο. Και χρειάζεται και 50 δισεκατομμύρια. Όλη τη αζόνια θα γίνει. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και προβληματισμούς, εμείς ως ΓΕΣΕΒΕ καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο που κύρωσε το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
Κατά την άποψή μας, είναι ανάγκη να αναλυθεί μια πρωτοβουλία σε συνεργασία και σε διάλογο με τα επιμελητήρια και όχι προσχηματικό, αλλά ουσίας, για ένα νέο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο με στόχο τόσο τον εξορθολογισμό όσο και την αναβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων. Και τούτο χωρίς να παραβλέπεται ο δημόσιος χαρακτήρας της λειτουργίας τους και ακόμα περισσότερο χωρίς να παραβλέπεται η ρυθμιστική τους λειτουργία όσο και τα καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν για την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Σας ευχαριστώ πολύ.